Μαζί μα με η Ιωάννα Μάδρο. Η Ιωάννα, η ιστορία έχει σηκώσει την πένα και περιμένει να γράψει αύριο 11 η ώρα. Κοίταξε, χωρί να ε, θεωρούμε υπερβολική, είναι μια ιστορική απόφαση για τη δημοκρατία, για την κοινωνία, για την Ευρώπη και για τη δικαιοσύνη. Γιατί δικάζεται, ε, δικάζονται άνθρωποι για ναζιστικές συμπεριφορέ και για εγκληματικέ πράξει. Αύριο λοιπόν θα μάθουμε ε, εάν είναι ένοχοι ή όχι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σωστά. Επαναλαμβάνω ότι αύριο δεν θα εκδοθεί ολόκληρη απόφαση. Το δικαστήριο θα μας πει το πάρα πάρα πολύ σοβαρό από πολιτικής και ποινική πλευράς, ποιοι είναι ένοχοι και ποιοι αθώοι. Δηλαδή, θα πει αν τα πολιτικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός κλπ., είναι εγκληματική οργάνωση. Η οποία θα είναι, είναι εκεί αύριο για να ακούσουν την εδημιγωρία. Εδώ έχουμε μία είδηση η οποία έχει κυκλοφορήσει πριν από λίγο και φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται πλήρω. ότι τα πολιτικά στελέχη της χρυσή Αυγής δεν θα παραστούν αύριο στο δικαστήριο, δεν θα είναι δηλαδή στο εδόλιο για mm. να ακούσουν την εδημιγωρία του δικαστηριού και επίσης ότι δεν θα παραστούν πολλοί και από τους λοιπούς κατηγορούμενους. Mm -hmm. Η εκτίμηση είναι ότι αυτοί που θα είναι παρόντες θα είναι περίπου το 10 με 20%. Ιωάννα, επειδή είχαμε προκειρού την εισαγγελική πρόταση, η οποία ήταν μάλιστα καταπέλτης για την απαλλαγή των κατηγορουμένων από, από αυτό το θέμα, από αυτή την κατηγορία, δηλαδή τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, άφηνε δηλαδή, ξεχώριζε μόνο την δολοφονία ΦΙΣΑ, Πόσο βαραίνει, πόσο επηρεάζει την αυριανή απόφαση αυτή η εισαγγελική πρόταση. Κοίταξε, είναι ε, βαραίνει. Γιατί είναι μια εισαγγελική πρόταση, είναι μια εισαγγελέα που παρακολούθησε 5,5 χρόνια και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο σκληρό πυρήνα τη Χρυσή Αυγή δεν είχε πολιτικό σχέδιο για τις δολοφονίες και τις ε, επιθέσεις από εδώ και από εκεί, ότι αυτά ήταν μεμονωμένα περιστατικά. Αν αυτό γίνει δεκτό, αφιδατώνεται το όλο οικοδόμημα αυτής mm. της, του ποινικού εγχειρήματο. Mm -hmm. Και τι μένει, μένει η δολοφονία φύσα, στη γερή, αλλά ως μεμονωμένο περιστατικό. Παντός... Αντιλαμβάνεται κανείς, mm. αν το δικαστήριο οδηγηθεί σε αυτή την απόφαση, τι από πολιτική και ποινική πλευρά αυτό συνεπάγεται. Προφανώ και εδώ ήθελα να έρθω και να ζητήσω και μία δική σου εκτίμηση. Αν μπορεί να γίνει αυτή, η Ιωάννα, πόσο εύκολη είναι η αυτή η απόφαση, τι μπορούμε να περιμένουμε, δεδομένε και τη κοινωνική πίεση, τη κοινωνική φόρτιση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κοίταξε Σία. όσοι έχουν παρακολουθήσει αυτή τη δίκη, θα πω το εξής. Διεξήχθη με νυφαλιότητα, ψυχραιμία και δίκαιο τρόπο η εμβληματική παρουσία της κυρίας Λεπενιώτου, η οποία κατά κοινή ομολογία διαθέτει ευθυκρισία, αρίστη νομική κατάρτιση, τσαγανό και δίκαιη κρίση... Περιμένουμε για την Πρόεδρο. Με οδηγεί όχι σε πρόβλεψη, διότι θα ήταν εντελώς άστοχο mm -hmm. από μου, ούτε σε πληροφόρηση γιατί κανένας δεν την έχει. Σε εκτίμηση. Την οποία θα τολμήσω και να πω. Η απόφαση του δικαστηρίου εκτιμώ εγώ ότι με αυτά τα δεδομένα και με αυτή την πρόεδρο θα είναι καταδικαστική Μες. για την ενοχή για την εγκληματική οργάνωση. Και πιστεύω ότι αναλαμβάνω ένα ρίσκο και δεν θα πέσω έξω. Λοιπόν, Ιωάννα, αύριο θα σε παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.